Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Just Another Mike. Είμαι ο Mike και αυτές είναι κάποιες μη δημοφιλείς απόψεις. Αυτές οι απόψεις είναι δικές μου απόψεις που μπορεί να μην συμφωνεί πάρα πολύ κόσμος λόγω του ότι είναι λίγο περίεργες. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, το χρώμα τους, τη θρησκεία τους, το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, το σωματότυπό τους και πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Ναι, το ξέρω ότι είναι όλοι είναι ίσοι. Εγώ το ξέρω και εσύ το ξέρεις, αλλά στον κόσμο από ό,τι φαίνεται δεν το ξέρουν όλοι και δεν είναι κάτι τόσο κοινό, γι' αυτό το λέω. Ναι, μάλλον δεν βλέπουν όλοι τι γίνεται στον κόσμο και τι υπάρχει εκεί έξω. Εάν είσαι γονιός και βάζεις τα παιδιά σου στο αυτοκίνητο χωρίς ζώνες, χωρίς τα ειδικά καθίσματα που πρέπει να είναι δεμένα τα παιδιά, εάν πηγαίνεις με 120 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική και αυτά παίζουν στο πίσω κάθισμα, στο παρπαγκάζ, μπροστά στο παρμπρίζ, στέκονται ανάμεσα στα καθίσματα τα μπροστινά, εάν κάθονται μαζί σου στο τιμόνι ενός οδηγείς, εάν τα κρατάει κάποιος άλλος στο διπλανό κάθισμα, όπως επίσης και εάν τα βάζεις πάνω σε μηχανές και δίκυκλα χωρίς κράνος ή ακόμα και με κράνος, αλλά βάζεις και άλλα 2-3 παιδάκια μπροστά. Εάν δεν μπορείς να τηρήσεις αυτούς τους βασικούς κανόνες ασφαλείας για τα παιδιά σου, μάλλον δεν αγαπάς αρκετά τα παιδιά σου και το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τα δώσεις σε ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να κάνει παιδιά και θέλει να τα υιοθετήσει, που θα τα αγαπήσει μάλλον περισσότερο από σένα, ή αφού δεν τα θέλεις, μπορεί να τα δώσεις στην πρόνοια για να πάρουν και αυτή την πορεία τους και να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή χωρίς να κινδυνεύουν. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κρίση. Η κρίση τελείωσε. Αλλά αυτά που ζούμε τώρα είναι τα αποτελέσματα της κρίσης. Γιατί δεν θα γινούσαμε ποτέ ούτε σε χρυσές εποχές Πασόκ, ούτε θα τρώγαμε ξανά με χρυσά κουτάλια, ούτε θα δίναμε 5.000 μπουρμπουάρ στο σερβιτόρο στα μπουζούκια. 100 χρόνια κακοδιαχείρισης και ενός χρέους που είναι δυσθεώρητο και δυσβάσταχτο δεν φτιάχνει μέσα σε 10 χρόνια δύσκολης δημοσιονομικής πολιτικής. Κανένας δεν ανάγκασε τη γιαγιά σου, δεν της έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο ή οποιονδήποτε άλλον για να παίξει τα λεφτά του στο χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι μονόπολη. Το χρηματιστήριο κινεί όλη την οικονομία του κόσμου και απαιτεί πάρα πολλές δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες για να ανταλλάζεις και να πουλάς μετοχές. Μιλώντας για πεταμένα λεφτά, πάλι κανένας δεν σε ανάγκασε να πάρεις εκείνο το διακουποδάνειο των 20.000 ευρώ, κανένας δεν σε ανάγκασε να χρησιμοποιήσεις την πιστωτική που σου έστειλε η τράπεζα τότε, δεν σε ανάγκασε κανένας να πάρεις αυτά τα χαμηλά επιτόκια και κανένας δεν σε ανάγκασε να παίρνεις κατανοητικά δάνεια για να αγοράζεις πράγματα που δεν χρειάζεσαι. Επίσης, μιλώντας για διακοπές, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να σου παρέχει ένα ψη αριθμό αδειών το χρόνο σε ημέρες, τις οποίες μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Το ότι επιλέγεις να τις πάρεις το καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πας και διακοπές, καθώς αυτό εξαρτάται και από την οικονομική σου κατάσταση. Δεν είναι δικαίωμα σαν άνθρωπο να μπορείς να πας διακοπές, αυτό εξαρτάται από τις τιμές που υπάρχουν στα ξενοδοχεία, στα ακτοπλοϊκά, στα αεροπορικά και δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να τα κρατήσει χαμηλά για να μπορούν όλοι να πηγαίνουν διακοπές. Και αφού λέμε για τις ελληνικές διακοπές, η Ελλάδα δεν είναι η ομορφότερη χώρα του κόσμου, είναι μια πάρα πολύ πανέμορφη χώρα, της οποίης οι κάτοικοι δεν είναι ούτε όλοι φιλότιμοι, ούτε χρειάζεται το φιλότιμο να μεταφράζεται σε άλλες γλώσσες. Υπάρχουν πολλοί ακόμα λαοί οι οποίοι είναι εξίσου φιλόξενοι και φιλότιμοι σαν τους Έλληνες. Και σε μια διαφορετική νότα, εάν λες ότι αγαπάς τα ζώα και προσέχεις τα ζώα και φροντίζεις τα ζώα, ακόμα και αν έχεις ζώα, αλλά τρως την πριζολίτσα και το παϊδάκι σου, τότε είσαι ακόμα ένας υποκριτής σαν εμένα και όλο τον υπόλοιπο κόσμο που δεν είναι vegetarian ή ακόμα καλύτερα vegan. Και μιλώντας για κατανάλωση κρέατος, το πρόβλημα σαν άνθρωποι δεν είναι ότι είναι λάθος να τρώμε κρέας. Είμαστε Homo sapiens, είναι στη φύση μας, έχουμε τα δόντια και τον οργανισμό να το διαχειριστούμε. Το πρόβλημα είναι στο πώς έχει βιομηχανοποιηθεί αυτή η παραγωγή του κρέατος, το πόσο πολύ περισσότερο κρέας τρώμε από αυτό που χρειάζεται. Και η λύση δεν είναι να σταματήσουμε να τρώμε κρέας, αλλά να βελτιώσουμε τις συνθήκες κατά τις οποίες τα ζώα μεγαλώνουν, εκτρέφονται και φτάνουν στο πιάτο μας. Όχι, ο πελάτης δεν έχει πάντα δίκιο, συνήθως δεν έχει δίκιο σχεδόν ποτέ, καθώς βαριέται να ψάξει, να κάνει έρευνα και να είναι ευγενικός όπως θα ήθελε να τους περιφέρονται και οι υπόλοιποι. Το βιβλίο δεν είναι ποτέ καλύτερο από την ταινία, εάν δεν έχεις διαβάσει βιβλία. Εμείς λοιπόν που δεν διαβάζουμε βιβλία, προτιμάμε να βλέπουμε αυτά που λέει το βιβλίο, δημιουργημένα από ειδικούς του χώρου, σκηνοθέτες, ηθοποιούς,
φωτογράφους και οτιδήποτε άλλο, να δημιουργήσουν τον κόσμο που εμείς αδυνατούμε να φανταστούμε. Η κανέλα δεν έχει καμία θέση είτε στον κρύο είτε στο ζεστό καπουτσίνο, γιατί ο καπουτσίνο είναι καφές και δεν είναι ριζόγαλο. 9,5 φορές στις 10, το να φτιάξεις κάτι DIY, δηλαδή το να το φτιάξεις μόνος σου αντί να το αγοράσεις, απαιτεί περισσότερους πόρους, περισσότερο χρόνο, κάποιες φορές περισσότερα χρήματα. Ακόμα και αν δεν απαιτεί περισσότερα χρήματα, 99% των περιπτώσεων το αποτέλεσμα είναι μίζερο, κακό και καλύτερα να έχεις αγοράσει αυτό που έφτιαξες από την αρχή. Κανένας δεν χρειάζεται φωτιστικά από πλαστικά κουτάλια ή πλαστικά ποτήρια, δεν χρειάζεται κανείς πορτοφόλια από κουτιά γάλακτος και κανένας δεν χρειάζεται ζώνες ή κάποιο άλλο ρούχο από κάποιο σκισμένο ή μεταποιημένο τζιν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά από το δεν έχω χρήματα και κάνω οικονομία σε κάποια πράγματα, από το είτε έχω είτε δεν έχω λεφτά και είμαι μίζερος. Η μιζέρια δεν έχει καμία σχέση με την οικονομική κατάσταση και γίνεται για λόγους που κανένας δεν γνωρίζει. Αυτές ήταν κάποιες από τις δικές μου μη δημοφιλείς απόψεις. Εάν θέλεις να με βρήσεις, μπορείς να το κάνεις κάτω στα σχόλια. Εάν θες να συμφωνείς, μπορείς να το κάνεις επίσης κάτω στα σχόλια. Και ευχαριστώ πολύ που είδες αυτό το βίντεο. Γεια σου!